Εμείς δεν είμαστε τέτοιες
Έχουμε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει όλους, γιατί ακούμε και από τις γραφές ορισμένα και δεν τα κατανοούμε, γιατί ζητάμε να τις ερμηνεύουμε τις γραφές με τη δική μας λογική και με το δικό μας φως, αν είναι φως. Το θέμα το σημερινό είναι ό,τι πούμε από εδώ μέσα, από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκήνο. Στο ερώτημα μετά το θάνατο, υπάρχει περίπτωση να σωθεί ο άνθρωπος? Αυτό είναι το ερώτημα. Πέθανε κάποιος και δεν εξομολογήθηκε, δεν κοινώνησε, ή πέθανε και αμαρτωλός πολύ. Αυτός ο άνθρωπος που έφυγε από τον κόσμο δεν έχει σίγουρα χρόνο για να μετανοήσει. Η Αγία Γραφή λέει εν το άδειο και στη μετάνοια. Δεν υπάρχει, λέει, μετάνοια. Και εμείς το έχουμε ακούσει. Ο Θεός τον κάλεσε κοντά του και ο άνθρωπος παράδοσε την ψυχή του χωρίς να συμπληρώσει με έργο μετάνοιας το χωρισμό της ψυχής από το σώμα. Ο Όφης, ο Σατανάς, έχει ένα μεγάλο και φωνάζει τέρμα. Ό,τι έπραξε, για αυτά θα πληρωθεί. Ακούμε τη φωνή του ληστή, του αριστερού, από την αριστερή μεριά. Εμείς δικαίως όν επράξαμε, απολαμβάνουμε. Και εδώ ισχύει, το ρωτάμε, ισχύει ότι σε όσα πράξαμε πάνω στη γη, δίκαια ο Θεός θα μας πληρώσει? Ισχύει? Να το ρωτήσουμε, να προσέξουμε αυτό. Δίκαια για όσα κάνουμε πάνω στη γη θα μας πληρώσει ο Θεός? Μήπως, και ένα δεύτερο ερώτημα, υπάρχει κάποιο παραθυράκι ελπίδας για να λάβει κάποια λύτρωση, κάποια άνεση? Να ακούσουμε λίγο, αλλά μια μικρή απαντησούλα, μήπως καταλάβουμε πολλά. Αλλά σοφοί μου, θα λέγαμε σε αυτούς που ισχυρίζονται ερμηνεύοντας στραβά την Αγία Γραφή και τα χωρία της Γραφής, θα τους λέγαμε: ερευνήσατε και διδαχτείτε ότι είναι πολύς βέβαια ο φόβος του εξουσιαστή των όρων Θεού.
αλλά πολύ περισσότεροι είναι η αγαθότητά του. Τι σημαίνει πιο απλά? Ναι, είναι κριτής ο Θεός, θα το λέγαμε στη γλώσσα μας, δίκαιος. Και θα μας πληρώσει ανάλογα με τα έργα μας και το φοβόμαστε αυτό. Σίγουρα πρέπει να το φοβόμαστε. Αλλά μην στεκόμαστε σαν εκεί. Τι να κάνουμε? Να πιστεύουμε ότι πολύ περισσότεροι από το φόβο που προκαλεί η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αγαθότητά του. Άμα ζυγίσουμε μια μεριά τη δικαιοσύνη του Θεού και την άλλη την αγαθότητα, έχει πιο πολύ βάρος, λέει, η αγαθότητα. Νομίζω ότι με καταλαβαίνετε. Και το ένα είναι του Θεού, ιδίωμα, είναι δίκαιος κριτής, αλλά είναι και αγαθός. Και θα λέγαμε στη γλώσσα μας μία πράξη που τη ζυγίζει ο Θεός. Θα τη ζυγίσει με βάση και τα δύο. Και τη δικαιοσύνη και την αγαθότητα. Και επειδή είναι μεγαλύτερη αγαθότητα, εκεί ίσως βαρύνει η αγαθότητά του και έχουμε κέρδος και ωφέλεια. Έχουμε λοιπόν κάποια ελπίδα και προχωράμε. Και είναι ασφαλώς φοβερές οι απειλές, λέει ο Χριστός εκεί στην παραβολή της κρίσεως, ότι ποταμός πύρινος αναμένει τους κολασμένους, ότι κολασμένοι και η δευτέρα παρουσία και ύστερα έχουν να περάσουν και να ζουν μέσα σε ένα ποτάμι πύρινο. Αυτή είναι μια φοβερή απειλή που είναι και πραγματικότητα. Αλλά από τη φοβερή αυτή απειλή η φιλανθρωπία του Θεού είναι αφάνταστα μεγάλη. Και εδώ λέει πάλι, πάτε στη ζυγαριά. Από τη μια μεριά τις απειλές που το στόμα του Θεού λέει για τον καθένα μας, και από την άλλη μεριά τη φιλανθρωπία του, και θα βρούμε μεγαλύτερη τη φιλανθρωπία από τις απειλές του. Και επίσης, είναι φρικτές οι καταδίκες, αλλά και το πέλαγος της καλοσύνης του Θεού είναι περίπου. Θα κάνουμε ένα σχόλιο απλό για να το καταλάβουμε. Φεύγοντας ο Κώστας ο Αδάμ από αυτή τη ζωή, επειδή έχει πολλά χρέη, δεν είναι σχημαλό και προσπάθεια μηδέν, εγώ σίγουρα στον εαυτό μου το καταδικάσω. Και λέω, ο Κύριος είπε στην παραβολή της κρίσεως ότι είναι δίκαιος ο Θεός και δεν ξεφεύγω από τη δικαιοσύνη Του, ότι έχει απειλήσει από την Αγία Γραφή ο Θεός ότι κόλαση και τιμωρία μεγάλη περιμένει τον άνθρωπο, την ψυχή του ανθρώπου, και ότι η καταδίκη είναι φρικτή και αιώνια. Είναι απελπισία να καθίσεις να σκεφτείς αυτά που τώρα μόλις είπα. Ο Άγιος Δαμασκηνός λέει, υπάρχει η αγαθότητά του που είναι μεγαλύτερη, υπάρχει η φιλανθρωπία του που είναι ακόμη πιο μεγάλη και η καλοσύνη του που είναι απερίγραπτη. Μην απελπίζεσαι. Και πρόσεξε καλά, ο όφης ο πονηρός τραβάει την πόρτα, την κλείνει εντελώς για να απελπιστείς και σου λέει, άκουσε, εν το άδει ουκέ στη μετάνοια. Εκεί που πας τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μετανοήσεις, δεν υπάρχει σωτηρία. Το καταλάβαμε αυτό καλά. Δεν το κατάλαβες. Όπως είναι να το καταλάβουμε όλοι. Όχι, μιλάω, ρωτάω τον Μιχάλη. Είναι το θέμα πολύ καλό. Λοιπόν, δηλαδή Μιχάλη, τι έχεις εσύ σαν ουσία μετά από όλα αυτά για να συνεχίσω. Στην ουσία, πάνω στο θεματάκι, τι βγάζεις για συμπέρασμα?
Ναι. Επιγραμματικά όταν επιγραμματικά. Ο Κύριος μετά τη βάπτισή του είπε. Στο θέμα επάνω. Ναι, αυτό. Μετανοείτε γάρ τώρα. Σε εσάς μιλάω που είσαστε ζωντανοί τώρα. Ήγηκε η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μιλάει στους αμετικοιμημένους, στους ζωντανούς μιλάει. Λέει ο Μιχάλης, έχουμε τώρα την ευκαιρία, έχουμε και την προσταγή, μετανοείται. Αν δηλαδή κάποιος βαφτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος φύγει και δεν εκτελέσει εκείνο το καθήκον της μετάνοιας, από εκεί και πέρα μιλάμε, το περιμένουν οι απειλές, όπως είπα προηγουμένως, η δικαιοσύνη του Θεού και η καταδίκη. Από εκεί και πέρα το θέμα μας μιλάει, όχι από εδώ και πέρα που λέει ο Μιχάλης. Πολύ ωραία υπόθηκες από εκεί, αλλά ο Άγιος εδώ Δαμασκηνός λέει, πέθανε κάποιος και δεν πρόλαβε να συμπληρώσει το καθήκον της μετάνοιας, βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, το περιμένουν οι συμφορές του Άδη και οι απειλές που λέει ο ίδιος ο Κύριος. Όχι. Δεν είναι δυνατόν, το προσέξουμε ή να το πω πιο καλά, το καταλάβουμε. Αν αυτό ισχύει που είπε ο Μιχαλάκης προηγουμένως, 100% άμα έρθει ο Κύριος και κάνει τη Δευτέρα Παρουσία τώρα, τη στιγμή αυτή, και υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές που φεύγουν άνθρωποι χωρίς να προλάβουνε, το προσέξουμε καλά, αν έρθει ο Κύριος και θέσει τέρμα, η Δευτέρα Παρουσία σημαίνει ο Κώστας ο Αδάμ παίρνει την τελική του θέση, δεν υπάρχει εκεί μετατροπή, ο Σουλατζής τη δική του θέση, εκεί δεν υπάρχει μετάλλαγη. Λέει ο Άγιος Πατέρας κάπου παρακάτω, όσο υπάρχει η γη και η Εκκλησία στη γη επάνω, εδώ η Εκκλησία εμείς δηλαδή, και υπάρχει λέει πανηγύρι, υπάρχει και το εμπόρευμα και μπορούμε να έχουμε αγοραπολισία. Πιο απλά, εμείς εδώ μπορούμε να ενεργήσουμε έργα τέτοια που μπορούμε να δώσουμε άνεση και σωτηρία στην ψυχή που έχει φύγει και βρίσκει στον ουρανό επάνω. Δεν έχετε σπίσει πατέρες, τα μνημόσυνα, τα όλα αυτά. Εσύ ο ίδιος όταν σε έχει ζημίωσει κάποιος και πάει το βλέπεις στον τάπο του και λέει τα λέπρα, δεν του λες τι έκανες. Αυτό σώζεται. Ωραία, να το ακούσουμε λιγάκι. Να το ακούσουμε λιγάκι. Έλα. Σύντομα λίγο. Ναι, σίγουρα να δεν ξέρω αν είναι στο θέμα. Ναι, πάνω στο θέμα. Ένα μωράκι πέθανε σήμερα βάπτισμα. Και ο ιερέας δεν πήγε να φταίει αυτός. Υπάρχει σωτήρια για αυτό το μωράκι. Δεν πήγε ο ιερέας να το κυδέψει. Να το κυδέψει ή να το. Να το αβάπτισμα. Ναι, αβάπτισμα. Για μένα βαστό και είναι από γονείς βαφτισμένους και δεν προλάβα ιερέας. Και από εκεί. Το ότι καλέσαν και δεν πήγε. Αυτό είναι το μωράκι. Είναι... Το θέμα δεν είναι για τον, το θέμα δεν είναι για τον ιερέα που δεν πήγε. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ότι πέθανε το μωράκι. Έτσι δεν είναι. Εκεί είναι στην κρίση του Θεού. Και τα μωρά που έπειτα για να πεθάνει κάποιο μωράκι είπαν και ευθύνες άλλων δίπλα. Το γονέων είναι. Βάρανε και ευθύνες άλλων. Το γονέων είναι. Όχι, το θέμα είναι, είπαμε, υπάρχουν κι άλλοι που δεν είναι μόνο ιερέας, είναι κι άλλοι που είναι το περίγυρο του. Μα είναι αναμάρτητο το παιδάκι. Όχι αναμάρτητο. Όχι. Γιατί ο... Όχι, μην επιμένεις. Γιατί έπιασε τα παιδάκια. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Δεν είπε ότι είναι αναμάρτητο τα παιδάκια. Γιατί έπιασε το παιδάκι. Και λέει, μπορείτε να έρθετε και εσείς τους μαθητές, σαν αυτό, το αγαπώ. Ναι, σας ακούσαμε, θα πει Μιχαλάκης κάτι. Κύριε Κώστα, όχι, να πω κάτι. Μισό λεπτό. Και γενικά, όλη η ανθρωπότητα, δεν ξέρει τι τα βρέφει, έχουν αμαρτίες επάνω τους. Πλην της Παναγίας. Μπράβο. Ναι, εντάξει, δεν είπε ένα αμάρτητο, άμα είναι κρωματολογικό αμάρτημα.
έχει μια αναφορά. Ναι, ναι, αυτά είναι γελούδια. Γελούδια. Να λέμε την. Δεν έχουν επίγνωση σε αυτό που κάνουν. Εντάξει, συμφωνάμε σε αυτό. Θέλουμε τώρα κάτι να. Και Μιχάλης, δεν μίλησε να διακόψω. Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα. Θα πει Μιχάλη. Να τελειώσετε και μετά να μιλήσετε. Θα με δω και να πάμε γρήγορα παρακάτω. Για να μην σταματάμε, γιατί. Όχι, για αυτή η διακοπή για να καταλάβουμε. Για να καλό το δράμα, α πούμε. Για να καταλάβουμε τι κάνουμε. Θε να πει κάτι, Μιχαλάκη. Όχι, τίποτα. Λοιπόν, δεν είναι δικό μου το θέμα. Και ό,τι ακούτε, κρατήστε κάποιες απορίες, να τις κάνετε, να έχουμε κάποιες απαντήσεις. Αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή ότι. Παραδείγματα, όχι θεωρία, άνθρωποι που έφυγαν από τον κόσμο, οι ψυχές βέβαια, έτσι, οι εναμαρτία ευρισκόμενες, δέχτηκαν δώρα, σαν και αυτά που ο κύριος Λατζής, τα μνημόσυνα ή κάποιες θυσίες πριν από τον ερχομό του Χριστού, και με αυτά ανακουφίστηκαν ή και ρητώθηκαν. Πιο απλά, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έφυγαν άνθρωποι απροετοίμαστοι. Και αυτοί που έμειναν πίσω, ακολούθησαν ό,τι οι μύστες του Λόγου, οι Θείοι Απόστολοι, όρισαν από έργα καλά να κάνουν αυτοί που μείναν πίσω, για να λυτρώσουν ή να δώσουν άνεση στις ψυχές που βρίσκονται στον ουρανό επάνω. Επομένως, μπορούμε το συμπέρασμα με τα δικά μας καλά έργα να προσφέρουμε ό,τι είναι καλύτερο στις ψυχές που έχουν φύγει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η δοσοληψία με τον Θεό. Θα τελειώσει όταν ο Κύριος μας σημάνει το δεύτερο ερχομό του, δεύτερη παρουσία του. Εκεί και μετά δεν υπάρχει πια, γιατί δεν θα υπάρχει ο κόσμος εδώ για να μπορεί να προσφέρει κάτι εκεί. Τελειώνουν πια τα έργα εδώ και αρχίζει η άλλη ζωή εκεί. Ποιος θα προσευχηθεί για να σε σώσει πια, αφού δεν θα υπάρχει κάποιος για να προσφέρει έργα καλά. Ο Μακαβαίος λέει εδώ, ο ιερός Δαμασκηνός, στήσιον στέρος όλημα, στην πόλη λέει του μεγάλου βασιλιά, του Δαβίδ δηλαδή, όταν είδε θανατωμένο το λαό του από τους αλόφιλους εχθρούς και έψαξε και βρήκε μέσα στους κόλπους τους μικρά είδωλα, έγινε μια μάχη των Ιουδαίων με τους εχθρούς τους και σκοτώθηκαν πολλοί Ιουδαίοι, Εβραίοι. Στους σκοτωμένους μέσα στη συνέχεια βρήκε ο Μακαβαίος, ένα από τα παιδιά που κάναμε κάποτε μια διάρρηξη, είδωλα στους κόλπους, δηλαδή αγάλματα ειδωλατρικά. Για αυτούς λοιπόν που είχαν τα είδωλα, που σήμαινε ότι είχαν εγκαταλείψει τον Θεό, τον ένα και αληθινό, αμέσως τον λέει εδώ, πρόσφερε θυσία εξυλαστήρια για τον καθένα από αυτούς. Το καταλαβαίνετε αυτό που διαβάζω? Άνθρωποι όντες επί της γης, ζώντας πάνω στη γη αυτή, οι Ιουδαίοι, ενώ γνώριζαν τη θρησκεία που ο Θεός ζητούσε με αποκάλυψη από τον Μωυσή, δεν είχε έρθει αυτός ακόμη, είχαν αφήσει το Μωσαϊκό νόμο, την αληθινή τότε λατρεία του Θεού, και είχαν αγκαλιάσει τα είδωλα. Και ο καθένας τους είχε πω ένα είδωλο μες στη τσέπη του. Θα λέγαμε εμείς, άμα βρίσκαμε κάποιον τέτοιο, αυτός πάει, καταδικάστηκε, αποκλείστηκε από τη Βασιλεία του Θεού. Τι έκανε αυτός ο Μακαβαίος? Έκανε θυσία για τον καθένα από αυτούς που σκοτώθηκε. Θυσία στο Θεό για τις ψυχές εκείνων που τον είχαν αφήσει πριν όταν ζούσε στη ζωή και που είχαν σκοτωθεί. Παραβάλλον έκανε θυσίες.
Τι σημαίνει αυτό πιο απλά για όταν ακούμε? Γιατί την έκανε τη θυσία? Για να δώσει ο Θεός επιείκεια και χάρη στις ψυχές αυτών. Ότι υπάρχει περιθώριο, όχι μόνο άνεση να δώσουμε στην ψυχή, αλλά και να τη βγάλουμε μέσα από την κόλαση, να την πάμε στον παράδεισο. Ακόμη και αυτό μπορεί να γίνει. Άρα, θα το πω απλά, είμαστε υπόχρεοι για αυτούς που έχουν φύγει, όποιοι και αν ήσαν και όπως και αν έφυγαν, να προσφέρουμε έργα καλά από τα οποία επηρεάζεται η δικαιοσύνη του Θεού και η αγαθότητά Του. Επηρεάζεται, επαναλαμβάνω, και ενεργεί η Θεία Αγάπη για το καλό εκείνων που βρίσκονται ήδη στον ουρανό επάνω. Επαναλαμβάνω, επηρεάζεται από τα δικά μας καλά έργα. Προσευχή. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα το δείτε ποια ακόμα είναι. Εμείς στεκόμαστε μόνο εκεί. Ναι, είναι μεγάλο έργο. Δεν είναι μόνο αυτό. Και λέει εδώ πέρα, οι μίστες και αυτόπτες του Λόγου, οι μαθητές του Σωτήρα και θείοι Απόστολοι, οι οποίοι προσήλκυσαν όλο τον κόσμο, όρισαν να γίνεται ανάμνηση των πιστών νεκρών στα φρικτά και άχρατα και ζωοποιά μυστήρια. Θα διαβάσω, να το προσέξουμε. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι προσήλκυσαν όλο τον κόσμο στη πίστη του Χριστού, όρισαν να γίνεται ανάμνηση, όρισαν να γίνεται ανάμνηση των πιστών νεκρών στα φρικτά και άγραντα μυστήρια. Πες το, κύριε Σλατζή, αυτά στη δική σου γλώσσα. Πώς το ξέρεις? Όρισαν όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία να δίνουμε το χαρτάκι με τα ονόματα, να τα διαβάζει όταν κάνει την προσκομιδή μπροστά, έχοντας το ίνο και τον άρτο και τα ευλογή. Την ώρα εκεί που τα ευλογεί και τα περνάει ένα-ένα τα ονόματα, να κάνουμε αυτή την ανάμνηση στα άθρακα μυστήρια. Ποιοι το όρισαν? Οι Άγιοι Απόστολοι. Πότε? Τότε που η Εκκλησία ήταν διοκομμένη Εκκλησία. Τότε που, για σκεφτείτε, μάρτυρες χιλιάδες δισεκατομμύρια έπεφταν για το όνομα του Ιησού Χριστού. Τα ονόματά τους τα έπαιρνε η Εκκλησία μετά στη συνέχεια και στη Θεία Λειτουργία τα διάβαζε στις Θείες Λειτουργίες. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Διαβάζονταν τα ονόματά τους. Άρα ακολουθούμε πιστά αυτά που όρισαν οι Άγιοι Απόστολοι. Έχουμε χρέος και υποχρέωση. Είναι παράληψη όταν εμείς αποφεύγουμε να τελέσουμε τα μνημόσυνα αυτά που όρισαν οι Άγιοι Απόστολοι στις ψυχές των νεκρών, και το έχουμε βάρος και στην ψυχή μας. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε απλά και το πράγμα. Και κάτι ακόμη. Άρα, για να το όρισαν οι Άγιοι Απόστολοι, που είχαν τον Κύριο μπροστά τους όταν ήταν στη ζωή, από αυτόν άκουσαν και πήραν αυτήν ακριβώς την προσταγή. Από αυτόν ακριβώς, ήταν αποκάλυψη που την πήρανε. Που σημαίνει πιο απλά. Πιο απλά σημαίνει ότι με αυτά τα μνημόσυνα στην ώρα της Θείας Λειτουργίας προσφέρουμε πολύ μεγάλο έργο στις ψυχές. Και ότι οι ψυχές βρίσκουν σίγουρα να πούμε συγκεντρώση. Νομίζω το καταλάβατε αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ απλό. Και συνεχίζω. Πράγμα που κρατά σταθερά και χωρίς αντίρρηση η σταπέρατα της Οικουμένης Αποστολική και Καθολική Εκκλησία του Χριστού και Θεού. Από τότε, την εποχή των Άγιων Αποστόλων, μέχρι και τώρα και μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, κρατάει αυτό που ανέφερα προηγουμένως.
τα μνημόσυνα που τελούνται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οπωσδήποτε αυτό, το να τελούνται μνημόσυνα, δεν το θέσπισαν αλόγιστα, ούτε άδικα, ούτε άσκοπα και όπως έτυχε. Γιατί τίποτε ανώφελο δεν παρέλαβε η αλάθητη θρησκεία των χριστιανών και το κράτησε ακλόνητο στους αιώνες. Αλλά όλα είναι χρήσιμα και αρεστά στο Θεό και ωφέλιμα και παρέχουν, μεγάλη σωτηρία. Συμπέρασμα. Έχουμε ιερό καθήκον. Σε αυτές τις ψυχές που έχουν φύγει από τον κόσμο να τελούμε μνημόσυνα. Και προσέξτε, ο ιερέας λέει την αναπληκτάγια στο χέρι και όν κατά διάνοια έχουμε, λέει, εμείς που είμαστε από κάτω και έχουμε στο νου μας ονόματα ανθρώπων που έχουν φύγει από τον κόσμο ή και ζωή ακόμα, αλλά και εμείς μιλάμε για εκείνους που έχουν φύγει από τον κόσμο, σε παρακαλούμε, ρε Κύριε, πάρε και αυτά τα ονόματα που είχε καθένα στο μυαλό τους από τους πιστούς από κάτω και αυτά ένα-ένα δέξου τα και κάνε το ανάλογο καλό στις ψυχές που είναι στον ουρανό. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Εμένα το μυαλό μου λυγίζει όταν το σκέφτεται εκείνον τον Άγιο. Καταρχάς ήταν μαθητής του Αποστολού Παύλου. Αλλά ήτανε αρχιερέας, ειδωλολάτρης στην αρχαία Αθήνα. Το αναλαμβάνω, ήταν ειδωλολάτρης αρχιερέας στην αρχαία Αθήνα. Θυσίασε στα είδωλα, έκανε προσευχές στα δαιμόνια πριν πιστεύσει στον Χριστό και πριν τον βαπτίσει ο Απόστολος Παύλος και τον κάνει και ιεράρχη χριστιανός στην Αθήνα. Είναι ο πρώτος επίσκοπος χριστιανός στην Αθήνα μέσα. Ήρθε ο Παύλος, του άλλαξε την πίστη από ιδωλάτρη, τον έκανε χριστιανό στον Άριο Παύλο και στη συνέχεια τον τοποθέτησε επίσκοπο των χριστιανών μέσα στην Αθήνα. Είναι ο πρώτος που έκανε, διατέλεσε επίσκοπος. Γράφει λοιπόν σε ένα βιβλίο του, μου κάνει εντύπωση μεγάλη γιατί το ονομάζει με ένα όνομα που το βρίσκει κανείς στον ουρανό επάνω. Λέγει λοιπόν εδώ το εξής, ότι ο μεγάλος και βαθύς γνώστης των θείων πραγμάτων Διονύσιος στη μυστική θεωρία. Τι σημαίνει μυστική θεωρία? Αυτός είδε κάτι με τα μάτια του, της ψυχής τα μάτια. Τα μάτια αυτά εδώ πέρα δεν βλέπουν θεωρίες. Η ψυχή βλέπει. Μην κάνουμε λάθος και λέμε ότι είδε, λέει αυτός. Όχι, τα τελικά μάτια δεν βλέπουν τα θεϊκά. Τα άλλα μάτια βλέπουν. Ο Άγιος Διονύσης λοιπόν σε μυστική θεωρία είδε για αυτούς που κοιμήθηκαν ορισμένα πράγματα τα οποία κατέγραψε στη συνέχεια. Τι κατέγραψε? Τα εξής. Οι προσευχές, αυτά είναι του Αγίου Διονυσίου, του πρώην ιδωλολάτρη και μετά πρώτο επισκόπου Αθηνών. Αυτό είναι το φοβερό. Οι προσευχές των Αγίων και στη ζωή αυτή εδώ, αλλά και μετά θάνατο, ασκούν επίδραση σε εκείνους που είναι άξιοι των ιερών ευχών, δηλαδή στους πιστούς. Μιχάλη, για πες το αγόρι μου τίποτα τώρα, το τελευταίο, ότι οι προσευχές των Αγίων τι κάνουνε? Όχι μόνο εδώ, αλλά και μετά θάνατο, ασκούν τεράστια επίδραση σε εκείνους που είναι άξιοι των ιερών ευχών. Κάνει ένας πιστός χριστιανός, όχι ιερωμένος, και απλός χριστιανός,
Προσευχή. Η προσευχή έχει δύναμη και γι' αυτό λέει που ζει εδώ, αλλά και για αυτούς που έχουν φύγει από τον κόσμο. Και βέβαια είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Τι σημαίνει το που αναλαμβάνουμε το ότι οι προσευχές των Αγίων, προσέξτε, Άγιοι δεν είναι οι Άγιοι που ξέρουμε. Άγιοι ονομαζόμαστε όλοι μας. Αφού λέει ο Κύριος, Άγιοι γίνεστε. Αφού λέει ο Κύριος ότι είμαστε αδέρφια Του. Άγιος αδερφός μας, Άγιοι και εμείς. Αν είμαστε καθαροί. Θεός ο Κύριος, δεν έχει σημασία καμία. Ουδείς καθαρός απορρίπου. Κανένας μας δεν είναι καθαρός από αμαρτίας. Δεν λέει ο Κύριος έτσι. Και δεν λέει ότι και έργα καλά να κάνουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Συνεπώς, δεν κάνει κατάκριση η Γραφή όταν λέει ότι το όνομα Άγιοι με αυτό το όνομα που μας δίνει, μας θυμίζει τι πρέπει να είμαστε και πώς πρέπει να βαδίζουμε. Άσχετα ότι εμείς έχουμε την επίγνωση ότι έχουμε κακία και βρωμιά και δυσοδεία μέσα μας. Αυτό πρέπει να ισχύει. Αλλιώς πώς θα υπάρχει μετάνοια, εάν ο Κώστας ο Αδάμ δεν ξέρει ότι είναι αμαρτωλός. Πώς θα σκέφτεται και θα γίνει μετάνοια. Το θέμα λοιπόν είναι, κάνουν κάποιοι προσευχή ή κάνει κάποιος προσευχή, χριστιανός βαπτισμένος. Για ζώντες έχει δύναμη προσευχή του. Για πεθαμένους έχει δύναμη προσευχή του. Αρκεί να είναι βαπτισμένοι. Και για πεθαμένους λοιπόν, βεβαίως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η δοσοληψία με το Θεό της ψυχής που βρίσκεται στην άλλη ζωή. Οι δοσοληψίες, είπαμε, θα τελειώσουν ανάμεσα στην ψυχή και στο Θεό από τη στιγμή που θα κλείσει η αυρέα της ζωής αυτής και δεν υπάρχει άνθρωπος επιτυχής, τότε πια δεν υπάρχει θέμα προσευχής για να σωθεί η ψυχή, ούτε θέματα καλά έργων από εδώ για να πάνε εκεί πάνω. Άρα, προσευχή και μάλιστα προσευχή που ωφελεί τριπλά, όχι διπλά, τριπλά. Και αυτούς που είναι στη ζωή εδώ και προσευχόμαστε, και αυτούς που είναι εκεί και έχουν πάρει κάποια θέση και τη βελτιώνουν, και για μας που κάνουμε την προσευχή. Και για μας που κάνουμε την προσευχή. Γιατί ο Θείος Ιεράρχης, ο Άγιος Διονύσιος, δηλαδή ο Μαγίτης, δεν ζητούσε ποτέ εκείνα που δεν είναι αρεστά στο Θεό. Όταν δηλαδή μας λέει προσευχηθείτε για τις ψυχές αυτό που βρίσκονται εκεί πάνω και είναι έργο καλό για τις ψυχές. Αυτό δεν το ζητούσε ποτέ εάν δεν ήταν έργο αρεστό στο Θεό. Και βέβαια με την προσευχή θα δοθούν σε εκείνον που βρίσκεται στον ουρανό με τρόπο θεϊκό, σε εκείνη την ψυχή δηλαδή που βρίσκεται στον ουρανό με τρόπο θεϊκό πια, αυτά που ζητάμε εμείς με το στόμα μας και με την ψυχή μας από τον Θεό. Εμείς ανθρώπινα, σύμφωνα με την προσταγή του, του λέμε κάνε αυτό στην ψυχή που έχει φύγει με τα ανθρώπινά μας μέτρα. Και λέει έρχεται ο Θεός μετά με το δικό του θεϊκό τρόπο και δίνει αυτό που εμείς ζητάμε. Γι' αυτό και δεν εύχεται να γίνεται η προσευχή στους ανίερους νεκρούς, στους ανίερους νεκρούς, δηλαδή στους μη βαπτισμένους. Λοιπόν, ο Θείος Ιεράρχης Διονύσιος ζητά όσα είναι αγαπητά στο Θεό και θα θεωρηθούν, θα δωρηθούν οπωσδήποτε. Θα τα δώσει οπωσδήποτε ο Θεός. Ακούτε. Θα δωρηθούν οπωσδήποτε. Αν ήταν δυνατόν το πάρει κάμερα αυτό, Βασιλάκη, να το δείξει, για να το έχουμε και για εις ανάμιση. Και θα δωρηθούν, και το δάχτυλό μου το μεσαίο, θα δωρηθούν οπωσδήποτε. Εντάξει. Δηλαδή, εμείς ζητάμε και λέγει οπωσδήποτε θα το κάνει δώρο ο Θεός.
Μην ξεχνάμε να κάνουμε τα δώρα μας σε αυτό το μου φύγει. Ξέρετε τι είναι που αισθάνομαι τώρα εγώ. Μου φύγει οι γονείς μου και λέω, όταν το διάβασα το θέμα, πω πω Χριστέ μου, δεν έχω κάνει τίποτα για τους γονείς μου, τίποτα για τα αδέρφια που έχω χάσει και γενικά για τους αδερφούς που μου φύγει. Δεν είναι μόνο οι γονείς, τα αδέρφια και ένα σωρό αδερφοί που φύγει. Και εμείς όταν γίνεται το μνημόσυνο στην Εκκλησία, τι κάνουμε. Λέει διεφόρ και άντε αμέσως σε Παναγία μου Χριστέ με. Τι άγνοια βασιλεύει, το προσέχουμε. Άγνοια, μάτε μωρέ να τελειώσει η Εκκλησία, να σηκωθούμε να φύγουμε, έχουμε και το μνημόσυνο στη μέση λέμε. Λες και το μνημόσυνο δεν είναι αυτό η προσευχή που κάναμε τόση ώρα στην Εκκλησία. Προχωράω. Όχι εγώ, αλλά ο Άγιος Διονύσιος. Και πάλι, η ευχή, η προσευχή δηλαδή, της θεαρχικής αγαθότητας ζητάει να συγχωρήσει όλα τα πτέσματα των νεκρών που οφείλονται στην ανθρώπινη αδυναμία. Αυτό το πρώτο να το προσέξουμε λιγάκι. Πώς το κατανοούμε αυτό, Ιωσήφ, είναι για μας αυτό τους δύο, ήρθε στην ώρα. Λέει, για όλους είναι, αλλά επειδή εμείς κάνουμε, έχουμε μερικές αδυναμίες παραπάνω, λέει ότι οι προσευχές δίνουν, να το προσέξουμε αυτό, συγχώρηση σε όλα τα πτέσματα των νεκρών, προσέξτε αυτό, σε όλα τα πτέσματα των νεκρών που οφείλονται στην ανθρώπινη αδυναμία. Δεν έχουμε αδυναμίες ανθρώπινες. Σίγουρα. Γι' αυτό που λέμε Ιωσήφ ότι μας πει έτσι μα αλλιώς και δεν βέβαια κάνουν σκόπιμα μες στην αμαρτία, αλλά γίνεται από κάποια αδυναμία ανθρώπινη. Όταν φύγουμε από τον κόσμο και προσευχηθεί η Εκκλησία από κάτω, καταλαβαίνει να προσευχηθεί, δεν πάει από κοινωνική υποχρέωση. Γιατί λέει, μου ήρθε και θα του πάω και τα αρέστα, αυτά είναι κοινωνικά πανηγύρια ανθρώπινα. Όχι. Εκεί στο Άγιον Όρος λένε οι πατέρες, ένα πιατάκι για κουφτίτσα κόλλημα και 10 άνθρωποι που καταλαβαίνουν τι σημαίνει προσευχή, θα προσκληθούν να πάνε σε ημέρα Σάββατο να προσφέρουν αυτό που χρειάζεται στην ψυχή εκείνου που έφυγε. Και είναι αρκετοί αυτοί οι 10 που καταλαβαίνουν. Αν είναι και παραπάνω, ας είναι παραπάνω. Και τι γίνεται. Μπορεί αυτή η προσευχή, το ξαναδιαβάζω, να δώσει συγχώρεση σε όλα τα αμαρτήματα που έγιναν από ανθρώπινη αδυναμία και να τοποθετήσει αυτούς, αν βρισκόντουσαν κάπου κοντά στον Άδη, στην χώρα των ζώντων. Στον τόπο των ζωντανών. Στους κόρπους του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, από όπου έχει αποδράσει ο πόνος, η λύπη και ο στεναγμός. Παραβλέποντας με την αγαθότητα της θεαρχικής δύναμης τις αμαρτίες που έκανε ο νεκρός από ανθρώπινη δυναμία. Το ξανατονίζει. Γιατί όπως λένε και τα θεϊκά λόγια, κανένας δεν είναι καθαρός από ρήπο. Έτσι Χρήστο. Κανένας άνθρωπος δεν είναι καθαρός από αμαρτία. Άρα με κάποια χρέη φεύγουμε από εδώ που δεν έχουν εξεχρεωθεί. Άλλοι με πολλά χρέη, άλλοι με πάρα πολλά χρέη, άλλοι μέχρι το κεφάλι, σίγουρα φεύγουμε με χρέη, όπως και να έχει το πράγμα. Και από πίσω πρέπει να υπάρχουν και εξοφλητές. Και η εξόφληση γίνεται διαμέσου των προσευχών των χριστιανών της Εκκλησίας γενικά. Υπάρχει Μιχάλη Μετάνια, στον Άδη. Για μένα όχι. Κάτσε για σένα, με τι εσύ, Θεός. Όχι, για μένα όχι. Γιατί με τον τρόπο που το λέει, θα με φέρνει στούμπα σήμερα. Έτσι λέει ο Άγιος εδώ. Α, καλά. Έτσι λέει ο Άγιος εδώ. Στο τέλος θα πω και εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, συγγνώμη, να πω και εγώ. Καλά. Ότι ο Λάζαρος που πήγε στον Άδη εκεί με τον Μπλούζα. Ναι. Και του λέει να στείλουμε, λέει, για τα αδέρφια μου να μην πάθουν αυτά που έπαθα κι εγώ. Και του λέει, όχι, του λέει. Αυτή τη γη απάνω που είναι, έχουν τον νόμο στα χέρια τους. Στα χέρια τους τον νόμο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι ώρα είναι, Μιχαλάκη, για να έχουμε. Επειδή είπα, δεν θα τελειώσει το θέμα σήμερα, θα έχουμε υποχρέωση για την άλλη
και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ανοίγουμε τα αυτιά μας και μαθαίνουμε πράγματα. Και εγώ προσωπικά το έχω διαβάσει πολλές φορές. Δεν φτάνει το μυαλό μου να τα κρατήσει και τα περνάω και από εδώ. Έτσι, από ό,τι καταλαβαίνετε, παίρνουμε μεγάλο μήνυμα και προς το συμφέρον μας. Σταματάω σαν εδώ και λέω, βάζω το ερώτημα και θα παρακαλέσω, χωρίς να πεταγόμαστε, με μεγάλη προσοχή, ας έχουμε μπροστά μας, έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Ο Μιχάλης έχει να κάνει μία ένσταση, να την ακούσουμε. Τελειώνω από εδώ. Πάρε τον λόγο και πες. Τι αντιρρήσεις έχεις. Θα τελειώνω και θα απαντάει και ο ξαδερφός Σαββατέλη από κάτω ή εγώ. Είπατε στην αρχή ότι όταν ο Κύριος άρθει στη συντέλεια του κόσμου, τότε θα κρίνει τον κάθε άνθρωπο το πού θα πάει. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά όταν ο Αδάμ, ο Μιχάλης, είπε πάλι, ναι, φύγει από τη ζωή αυτή, πάλι έχει κρυθεί. Είπες. Πότε, σήμερα. Ναι, τώρα το πες. Δεν είπα έχει κρυθεί, δεν είπα τη λέξη. Γιατί έχει κρυθεί πάλι, εφόσον φεύγει. Διότι από τη ζωή αυτή έφυγε, περιθώρια δεν έχει. Αν έχει κάνει καλά, θα πάει στο καλό. Αν έχει πάει κακό, και αν έχει κάνει κακό, θα πάει προς το κακό. Αλλά εγώ δεν μένω εκεί σε αυτά. Μένω κάπου αλλού. Όταν λέει ο Κύριος και έρχεται η μεγάλη εβδομάδα και πάμε την Κυριακή για να συναντήσουμε το νηφείο, ο νηφείος έρχεται εν το μέσο της νυχτό και μακάριο το δούλο όνε βρίσκει γρηγορούντα, ανάξιο δε πάλι όνε βρίσκει ραθυμούντα. Εξήγησε. Λοιπόν, συμπλήρωσε λίγο παρακάτω, να σας εξήγησε αμέσως. Ναι. Λίγε παρακάτω, μην ραθυμούντα. Βλέπε ου ψυχή μου, ναι, μη τον ύπνο κατενεχθείς. Και τη βασιλείας, έξω πλησθείς. Έξω. Λέει ο Μιχάλης το εξής. Δεν το λέω αυτό, το λέει το τροπάριο. Ναι, να εξηγήσω το τροπάριο που ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Δευτέρα. Με απλά λόγια, μας, με μια εικόνα πάρα πολύ ζωντανή, θα έρθει λέει ο νηφίος ο Χριστός και εμείς να προσέξουμε μήπως όταν έρθει βρισκόμαστε στα έργα του σκοταδιού, άρα μέσα στη νύχτα, και αυτός δεν μας δίνει στο σκοτάδι, αφού εμείς βρισκόμαστε στο σκοτάδι μέσα, θα πάει εκεί που είναι το φως, σε αυτούς που είναι ξύπνοι και γρηγορούν, έτσι λέει. Και θα πάρει από μέρος εκείνους, λέει, που είναι στο φως, θα τους βάλει στο παράδεισο και θα κλείσει η πόρτα και εσύ που είσαι να λέει, δεν είσαι ένα ξυπνητός, δεν είσαι ένα ξυπνητός, θα πας λέει στη θέση που έχεις φτιάξει. Έτσι, όπως ακριβώς το λες, ισχύει από τη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος, αυτό μόνο αν το προσέξουμε ισχύει, από τη στιγμή εκείνη που θα έρθει ο Κύριος στη Δευτέρα Παρουσία και ύστερα. Όχι. Όχι, μην το πεις το όχι, καλά και δεν έχεις. Όχι, μα θέλω να θα συζητήσω. Όχι, θα περιμένεις. Έχω μια απορία. Λοιπόν, εγώ θα σου κάνω ένα ερώτημα. Δηλαδή, για να λυθεί έτσι απλά, να το ακούσουν όλοι. Δηλαδή, πέθανε ο Α, ναι, και πήγε η ψυχή του και πήγε θέση της, λες. Από εκεί αυτή η ψυχή δεν βγαίνει με τίποτα, λες. Βέβαια. Και επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε... Εγώ το λέγαμε η Καινή Διαθήκη, η δέκα παρθένες. Είναι πάλι στο τέλειο την πράγμα. Είναι εκτός θέμα. Μόνο όχι. Όχι, δεν είναι εκτός θέμα. Όχι, όχι. Ο Μιχαλάκης πρέπει... Παρακαλώ, έχω... Κάπου... Συγγνώμη, και εγώ μια ένσταση. Μισό λεπτό, κάτι είπε, δεν πεις και εσύ. Ένα σε. Συμφωνώ με τον κύριο Μιχάλη. Από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος λέει, μετά φόβου και τρόμου, την αυτοσωτηρία κατεργάζεστε. Σε ένα άλλο σημείο λέει ότι και εγώ λέει αμφιβάλλω, δεν είμαι λέει σίγουρος αν θα σωθώ. Πώς ένας Απόστολος Παύλος, ας πούμε, με αυτά τα μέτρα αμφιβάλλει αν θα σωθεί και μπορούμε να είμαστε εμείς σίγουροι, ας πούμε, ότι ένα πρόσωπο το οποίο έχει φύγει, έστω και αν δεν ήταν με τον Χριστό, ας πούμε, δια της προσευχής της δικής μας θα σωθεί. Όχι μόνο λέει μπορεί να δώσουμε άνεση,
Τώρα με κάνετε να πάω στο παρακάτω θέμα, στη συνέχεια που έχει ο Άγιος να δώσει απάντηση, αλλά γιατί κάτι κύριος Παπα-Νικολάου, χρόνο έχουμε, σιγά σιγά. Ήθελα να πω κάτι σε αυτό που είπε ο κύριος Μιχάλης. Ναι. Με τα λεγόμενα του κύριου Μιχάλη, τότε τα μνημόσυνα και τα κόλληβα δεν αποτελούν. Πολύ απλά δεν χρειάζονται. Εγώ έχω φοβερή απόδειξη για αυτό τώρα. Ναι, λοιπόν. Είχε πεθάνει κάποιος. Είναι πολύ απλό, προσέξτε αυτό. Κύριε Κώστα, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Μα είναι. Τραναπόδεξη στρανή. Χάσαν το παιδί τους δυο γονείς. Είναι τώρα 20 χρόνια. Ναι. 20 χρόνια έκανα μνημόσυνο. Τι κόλλημα. Ένα χρόνο το τελευταίο, το 21ο, είπανε να μην κάνουν μνημόσυνο και να δώσουν τα χρήματα σε ένα φτωχό. Ναι. Τους παρουσιάστηκε ένας αδελφικός φίλος του Μακαρίτη από πολύ μακριά. Και του κάνανε μεγάλη χαρά που τον είδαν, είχαν 20 χρόνια να το δουν. Δεν ξέρετε γιατί ήρθα. Δεν θα έρχομαι. Αλλά είδα όνειρο του Μακαρίτη και μου είπε να πας στους γονείς μου, σε παρακαλώ και να τους πεις να μου στείλουν ψωμί. Τα ακούς και ερμόστα. Ναι, εγώ τα ακούω και τα πιστεύω. Αλλά το είπες τόσο επιγραμματικά, τόσο ζωντανά. Τότε η Εκκλησία μας, γιατί να κάνει τα μνημόσυνα, αφού η προσευχή αυτή πέφτει στο κενό. Να απαντήσω πάρα πολύ εύκολα κατά την άποψή μου και εγώ. Διαψεύδουμε τους πατέρες που γράψουν εσύ προς. Θα διαβάσω και πάλι να ακούσουμε λιγάκι. Λοιπόν, βοηθάμε την κατάσταση του νεκρού να απαλύνει λίγο, ας πούμε, αν βρίσκεται μέσα στην κόλαση. Ναι. Λίγο περισσότερο. Ναι, και αυτό. Ναι. Από ό,τι ήταν πριν, όχι πώς θα προσαναστρωθεί. Λοιπόν. Γιατί αν έχει καθεί κάποιος. Εάν βέβαια. Είναι γεγονός τελεσμένο ή αν έχει σωθεί. Λοιπόν, αν βέβαια είχαμε υπομονή. Θα παίρναμε σε αυτό το ερώτημα την απάντηση στην επόμενη μας συνάντηση. Αλλά μια και βιαστήκαμε, έχω να απαντήσω, θα το διαβάσω και την επόμενη δόση, αλλά με λόγια δικά μου θα πω. Ο ασκητής ο Μέγας Ετησίας, Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, προχωρούσε στον δρόμο. Προσέξτε να ακούσουμε και καλά αυτό που κάνει. Και όπως πήγαινε, βλέπει ένα κρανίο μπροστά του. Ένα κρανίο. Το κλωτσάει λίγο με το πόδι, το χτυπάει και άρχισε το κρανίο να του μιλάει. Λέει, εγώ είμαι αρχιερέας, ήμουνα στη ζωή αρχιερέας ειδωλολατρών. Αλλά οι δικές σου προσευχές έχουν τέτοια δύναμη και γενικότητα ώστε προσεγγίζουν και εμάς τους ειδωλάτρες και μας ελαφρύνουν τη θέση. Πρόσεξε, για ειδωλάτρες μιλάμε. Ελαφρύνουνε. Πρόσεξε, επαναλαμβάνω, θα προσέξεις. Και λέει, πρόσεξε. Εγώ ρε Μιχαλάκη, παρατηρώ κάτι σε εσένα. Γιατί κάτι πρόσεξε, θέλω ναι. Βασίλη και θέλω να απάντησε. Ναι, εάν υπάρχει τόση αγαθή προαίρεση και στέκει σε αντίρρηση, καλώς έχει το πράγμα. Εάν όμως κάπου είσαι κολλημένος για να προβάλλεις τη γνώμη σου, πρόσεξε το κύριο. Όχι τη γνώμη μου. Ό,τι λέω, λοιπόν, να με προσέχω. Ναι, πρόσεξε. Εγώ δεν σας λέω κάτι δικό μου. Και αυτό και το βιβλίο εδώ, και όποιος θέλει μετά στο σκάτσι να του δείξω τι λέει ο Άγιος, λέει ότι και για τους ειδωλολάτρες ακόμα όταν γίνονται οι προσευχές, με βάση το παράδειγμα, ελαφρύνουν. Και λέει μετά εδώ, συνέχεια, σκέψου για εκείνους που είναι βαπτισμένος τι πρέπει να κάνουν. Και λέει ότι κάποιον λέει, τον έβγαλε, λέει, μισό έκανε προσευχή. Θα το διαβάσω την άλλη δόση το πράγμα. Πιστή ψυχή και κολλασμένη η ψυχή στον ουρανό επάνω. Ο κάτω προσευχόταν για την ψυχή. Και παρουσιάζει, του λέει, ξέρεις, ήμουνα μέχρι το κεφάλι, λέει, με στη φωτιά. Τώρα, λέει, που προσευχήθηκες, βγήκα μέχρι τη μέση. Κάνε, λέει, σε παρακαλώ προσευχή, να μου φύγει η φωτιά από πάνω. Και το ξαναείδε πάλι, να ξέρει το κεφάλι. Κάνε, λέει, πάλι προσευχή, λέει, και θα με βγάλει εδώ από την κόλαση. Και έκανε προσευχή και τον έβγαλε και την κόλαση. Το έχω εδώ μέσα. Παρακαλώ, κάποιος αδερφός να θέλει να πει κάτι. Εγώ, κύριε Κώστα. Να πεις. Όταν θέλουμε να δώσουμε σε έναν φτωχό, σε έναν σακάκι, κάτι της. Για την ψυχή του νεκρού. Γιατί. Για εκεί το θέμα. Κάνει μια αυτή σε ένα σακάκι. Το θέμα μας πέσει και εσύ. Βλέπεις ένα σακάκι, ναι. Έναν άρρωστο, ναι. Και του δίνεις, ναι. Μια βοήθεια. Και λέει, συγχώρια να έχουν οι ψυχές. Ναι. Αυτό πιάνει. Βέβαια. Γι' αυτό σου μιλάω το σύνορα εγώ το σύνορα. Δηλαδή, κάνεις κάτι και φιλανθρωπία. Και αν εσύ επικαλεστείς ότι το κάνω για την ψυχή, είναι ακόμα καλύτερα.
Αν εκείνος που το πήρε σου είπε ο Θεός να ελεήσει την ψυχή εκείνου που έχεις χάσει, πάλι πιάνει εκείνο το πράγμα. Δεν είναι εκτός πραγματικότητας, λέγε. Ναι, λέγε, κύριε, λέγε, ακούω. Ήθελα να πω το εξής. Να πεις. Εάν έχουμε αμφιβολία σε κάτι, ένα όπλο το οποίο μπορεί να μας δώσει απάντηση είναι η προσευχή. Ναι. Να προσευχηθούμε για αυτό το πράγμα που αμφιβάλλουμε. Ναι. Με την προσευχή θα πάρουμε απάντηση. Μπορεί η απάντηση όμως να είναι σε παραβολή. Αυτό δεν κυνηγάει προσευχή. Η απάντηση που θα πάρουμε μπορεί να είναι σε παραβολή. Συγγνώμη, δεν υπάρχει έμεση απάντηση, άμεση απάντηση δηλαδή. Ναι, πολλές φορές δεν υπάρχει. Άλιστα. Δηλαδή, αντί για καλώς έπραξες, μπορεί να δεις όνομα κάποιον αριστείο. Το οποίο σημαίνει καλώς έπραξες. Οπότε μου δημιουργείται... Άριστα, συγγνώμη, μου δημιουργείται με ένα προβληματισμό και μπορώ να πω, ας πούμε, ότι η Ορθοδοξία τα λέει μισά, δεν τα λέει ολόκληρα τα πράγματα. Και δεν υπάρχει δογματική βάση μέσα, ας πούμε, στο γανολογικό τομέα. Ο Χριστός δεν τα λέει όλα με παραβολές. Και απαντήματα. Με παραβολές, δεν μιλούσε συνέχεια. Εξήγησε το μας τι σημαίνει αυτό. Και του λέει τόσο πάλι τόσο καιρό είστε μαζί μας και δεν μπορείτε να καταλάβετε μαζί μου. Λοιπόν. Ναι, υπήρχε όμως και ο νόμος που αποδείχνει κάποια πράγματα. Ότι. Βασικές δογματικές διδασκαλίες, ας πούμε. Το αν σώζεται κάποιος, αν υπάρχει κόλαση, αν υπάρχει παράδεισος κτλ. Είναι αδιάκριτη η ερώτηση. Λοιπόν, θα ήθελα. Γιατί? Δεν προσωπικήσω τώρα, δεν καταλάβω τι μου λες. Ναι, και εγώ το καταλάβω, αλλά θέλω. Ποιο καθένα πέσει να το καταλάβουμε. Έστω και η παράδοση, ας πούμε, η Ιουδαϊκή, η θρησκεία που γνώρισε τον αληθινό Θεό, είχε δογματικές βάσεις. Είχε, όπως έχει και η δική μας. Εφόσον είχε στην Παλαιά Διαθήκη δογματικές δάσεις ο λαός του Ισραήλ, δεν μπορεί να έχει αληθινές βασικές δογματικές βάσεις, ας πούμε, η Ορθόδοξη Εκκλησία, και να μην έχει απαντήματα σε, άμεσα σε ορισμένα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ερωτήματα. Έχει απαντήσεις. Ο Μιχάλης τώρα δεν είχε πει απαντήσεις. Τώρα εγώ θέλω και... Αυτό θέλουμε τώρα να διευκρινιστεί. Το ζητούμενο είναι. Εμείς, ας πούμε, ναι, δια της προσευχής της δικής μας, ναι, αν κάποιος άνθρωπος έχει πάει στην κόλαση, ναι, μπορούμε να τον πάμε στον παράδεισο. Ναι. Αυτό. Ναι. Αυτό θέλουμε. Εντάξτε, προσέξτε. Από εσάς όμως να δεσμευτείτε, να φέρετε, να φέρετε επιχειρήματα μέσα από τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Ναι. Γιατί μια άποψη την οποία λέει ένας Άγιος, ας πούμε, δεν αντιπροσωπεύει απολύτως την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Του Θεού δικαιοσύνη δεν στηρίζεται μόνο σε αυτά που έπραξε η ψυχή όταν ζούσε στον κόσμο μαζί με το σώμα η ψυχή, αλλά στηρίζεται και στην βαθιά γνώση που έχει γύρω από την πρόθεση του ανθρώπου όταν ζούσε, γύρω από την πρόθεση. Λαχταρούσε, θα λέγαμε, ήθελε, είχε κάποια πρόθεση να γνωρίσει τον Θεό. Και δεν πρόλαβε να τον γνωρίσει και έφυγε. Εκεί πια η αγαθότητα του Θεού αναγνωρίζει και δίνει αυτό που η ψυχή θα ήθελε μέσω των προσευχών των δικών μας και της δικής, και της, δικής της αγαθότητας. Δηλαδή, αν πούμε ότι ήταν κακοπροαίρετος. Όχι, κύριε Παρσέ, ο κακοπροαίρετος, ο κακοπροαίρετος, όχι, τότε, λέει ο Μιχαήλ, ελάφρυνση γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελάφρυνση. Έτσι να λέει, έτσι κύριε Κώστα, λέει, πώς το λέτε εσείς, δεν λέω, βέβαια, το δούμε, και στο παρακάτω, είπα, δεν τελείωσα, το ξέρω, έτσι. Έτσι πώς το λέτε εσείς, τότε παίρνουμε σφουγγάρι για όλες τις ψυχές όλων των ανθρώπων, και έτσι πάμε από την κόλαση στον παράδεισο. Λογικό, δεν γίνεται. Έχουν μια άλλη θεωρία. Ναι. Πάρομαι με αυτό. Δεν γίνεται. Έχουν μια άλλη θεωρία. Ναι. Πάρομαι με αυτό που λέτε. Μια άποψη. Εσύ το λες αυτό. Ναι. Δεν λέω αυτό εγώ. Να σας πω, όχι με δεν λέω αυτό. Τι λέει και ο κόσμος. Ναι. Ρίγνω. Λέει γιατί λέει να πάω να εξομολογηθώ. Γιατί λέει να κάνω καλές πράξεις και να γυρίσω στον παράδεισο. Εφόσον και ο διάβολος θα μετανοήσει. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γίνει δευτέρα παρουσία και δεν θα συγχωρήσει. Δεν επιλέξαμε ποτέ. Όχι. Θα μιλήσει και δεν συγχωρήσει και ας κάνω μια μαρτύρηση που μόλις θέλει τώρα εγώ. Όχι, μα ο Κύριος μας είπε ξεκάθαρα ότι εγώ λέει πατέρα μου προσευχήθηκα για σένα για να σωθούν τα πρόβατά μου. Και για τα πρόβατα προσευχήθηκα και βέβαια δεν εννοούσε μόνο τους μαθητάς αλλά όλων των εποχών της ψυχές
εκείνες τις ψυχές που καλοπροαίρετα τον δέχτηκαν και ήσαν αμαρτωλές. Όμως σώθηκαν όλοι εκείνοι, λέει, για τους οποίους είχαν τις προσευχές. Ένας μόνο δεν σώθηκε, λέει, ο Υιός της απολίας. Αυτός ούτε σώθηκε, ούτε πρόκειται να σωθεί, αυτό το λέω ο ίδιος. Ουδής απόλυτο, λέει, ημί ο Υιός της απολίας. Ο Υιός της απολίας είναι ο Σατανάς. Θέλω τώρα, θέλω κάτι. Είναι και ο Ιούδας. Και ο Ιούδας. Μα όσοι είναι κοντά του, είναι ή της απολίας. Αν το πάνω, το αν το πάνω μέσα στο λεγόμενο όμως που λέγατε προηγουμένως, θα μπορούσαν να κάνουν προσοχή και τον Ιούδα και να σωθεί και αυτός. Να σου πω κάτι. Αλλά είπατε ότι είναι κακό όποιος είναι κακό προαίρετος δεν σώζεται. Εκεί πια δεν είναι. Όχι. Από τη φύση το δέντρο κακό που κάνει κακούς καρπούς δεν μπορεί να κάνει καλούς καρπούς. Δεν το κάνει το πράγμα. Και άρα δεν υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Δεν μπερδεύονται. Θέλω κάτι να πω. Όσα λέγω και όσα τα ακούμε όλοι μας από τον Άγιο, δεν τα λέγω εγώ, δεν απευθύνονται για τους αμετανόητα αμετανοήτους κακοπροαίρετους αμαρτωλούς. Αλλά για εκείνους που έχουν σίγουρα τις αμαρτίες τους, που μπορεί και να έφυγαν χωρίς μετάνοια, αλλά είχαν καθή πρόθεση, σε αυτούς οι προσευχές έχουν θέση. Γνωρίζει. Να ακούσουμε λίγο τον Άγιο. Μιλάει στον Κώστα, στον Μιχάλη, στον Τάσο και λέει: «Εάν δεν πρόφθασες». Ασφαλώς στους πιστούς μιλάει, αν το λέγει το πράγμα. Ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος το λέει αυτό που διαβάζω τώρα. «Να τακτοποιήσεις όσο ήσουν στη ζωή σου όλα τα ζητήματα της ψυχής σου, έστω και στα τελευταία της ζωής σου, να δώσεις εντολή στους δικούς σου». Απαντάζω σε έναν, κύριε Γιάννη. «Να δώσεις εντολή στους δικούς σου και να τα παραπέμψουν μαζί σου μετά θάνατο και να σου δώσουν βοήθεια». Προσέξτε αυτό. Θα διαβάσω λιγάκι. Μιλάμε για ψυχές πιστών, βαπτισμένων στο όνομα της Αγίας Τριάδας, καλοπροαίρετων ανθρώπων που δεν πρόλαβαν να τελειώσουν το έργο τους πάνω στη γη, να μετανοήσουν ολοκληρωμένα. Λέει τώρα λοιπόν, τι να γίνει τότε, λέει, αν δεν πρόλαβες όσο ήσουν στη ζωή να τακτοποιήσεις όλα τα ζητήματα της ψυχής σου, έστω και στα τελευταία της ζωής σου, να δώσεις εντολή στους δικούς σου. Εσύ που φεύγεις τώρα τελευταία στιγμή, εκεί που αφήνεις και λες, έλα εδώ συμβολιογράφε, γράψε τόσα στο ένα παιδί, τόσα στο παιδί, αυτά η γυναίκα μου και το καθεξής. Και κάποια εντολή άλλη, λέει. Ποια εντολή, για να δούμε. Μετά θάνατον και να σου δώσουν βοήθεια με έργα. Εννοώ με ελεημοσύνες και προσφορές. Και έτσι θα κάνεις διαλλακτικό τον λυτρωτή. Και έτσι θα το κάνεις διαλλακτικό. Δηλαδή θα συμφιλειωθεί μαζί η ψυχή εκείνη που έφυγε και δεν προλάβε να κάνει ολοκληρωμένο έργο. Άλλωστε και ποιος από εμάς προλαβαίνει να κάνει ολοκληρωμένο. Γι' αυτό η εκκλησία μας έχει βάλει τα μνημόσυνα. Έτσι. Θα υπάρχει τα μνημόσυνα εκκλησία μας. Δείχνει δουλειά. Άλλο αδερφό, κάτι πάνω στο θέμα, καλά και έμεινε τίποτα κενό εγώ. Ναι, για μένα ναι, υπάρχει μεγάλο κενό. Για να πούμε, για σένα ναι. Για μένα ναι, είναι, γιατί βάσει τη Αγία Γραφή μιλάω εγώ. Εγώ που είμαι πιο μιλάω. Αυτό είναι το. Ότι να μην λέει ο κόσμο. Γιατί πρόσεχε. Σε παρακαλώ Παναγιώτη, μιλάω με τον κόσμο. Κάτσε μία, δεν έχουμε εδώ. Σα παρακαλώ όλου σα παρακαλώ. Όταν είπα την πρώτη λέξη, ο Κύριος είπε «μετανοείτε γαρ η γη και η βασιλεία των ουρανών». Ναι. Λέει «μετανοείτε τώρα γιατί άνοιξα τη βασιλεία». Για ποιους, για αυτούς που έχουν μετανοήσει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Απάντηση θέλω εκεί. Τι δεν απάντησε, το λέμε πρόσεξε. Ένας που δεν είναι μετανοημένος. Βαπτισμένος όμως. Βαπτισμένος. Και είναι βαπτισμένος. Και έφυγε από ζωή. Ναι. Αυτός με όλα τα καλά που η Εκκλησία μας του διαθέτει μπορεί να βελτιώσει ή και να λυτρώσει την ψυχή του.
θα το δούμε την άλλη έχουμε. Θα ψάξω και εγώ μέσα τα βιβλία και θα φέρω τυχαία. Εγώ δεν είμαι μεγάλη αντιδικούμε. Όχι, μα ξέρω γιατί κάτι δεν πάει καλά. Εδώ, δεν διάβασα. Αν προσέξατε, συγγνώμη, θα περιμένει λίγο. Αν προσέξατε, λέει ο Βασιλάκης, είναι μόνο ο ιερός Δαμασκηνός. Μα δεν διάβασα ιερό Δαμασκηνό. Διάβασα, γράφει ο Δαμασκηνός τη γνώμη του και λέει, αυτό στο θέμα μας το λέει ο Άγιος Διονύσιος Ρωπαγίτης. Αυτό στο θέμα μας το λέει η Παλαιά Διαθήκη. Αυτό στο θέμα μας το λέει ο Ρωσός που διάβασα τώρα. Παρακάτω στο θέμα μας θα ακούσουμε τον Άγιο Γρηγόριο, τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, να λέει ακριβώς πάνω στο θέμα, ότι ναι, τα μνημόσυνα και τα καλά έργα που γίνονται για τις ψυχές που έφυγαν από τον κόσμο, δίνουν άνεση ακόμη και λύτρωση. Δεν είναι η γνώμη του Αγίου Δαμασκηνού. Εδώ κάθε κομματάκι που λέει, Χρυσόστομος, παραπέρα λέει ο Άγιος Μακάριος, παραπέρα λέει ο Άγιος... Κατάλαβες. Λύτρωση όμως. Ακόμη λίτρωση. Και λύτρωση. Γιατί αναφέρετε παράδειγμα χαρακτηριστικό δεν είναι. Εγώ ανέχω και έναν άνθρωπο ο οποίος όμως δεν είχε μέσα στη ζωή του μια πνευματική σταδιοδρομία. Ναι. Δεν είχε. Μια πνευματική βάση. Με έναν εξομολόγο να έρχεται στην εκκλησία. Έστω και αραιά κάπως. Να έκανε μια προσπάθεια. Ναι. Δεν μπορώ να δεχτούμε και έναν άνθρωπο που είναι τελώς άτελος, άσχετος, που ακόμα και ερετική μπορεί να είναι, ας αποδέσουμε ορισμένες σε μερικές περιπτώσεις, ναι, ότι θα έχει λύτρωση δια του μνημοσύνου. Να πω και εγώ κάτι. Ναι, να πει κάτι, θα σε απαντήσω, έτσι μην έρθει. Λέγεται, ναι, ότι ο Άγιος Φανούριος, μπράβο, έχει παραγγείλει μια παραγγελία τη μάνα του. Για τη μάνα του, ναι, την μητέρα, ότι δεν ήταν και τόσο... Είχε πει στην κόλαση. Ναι. Και παρακάλεσε να φτιάχνουν πίτες και να συγχωνάνε τη μάνα του και όχι τον ίδιο. Λοιπόν, αυτό, ναι, λέει και με... Και με τις προσευχές της η μητέρα του Αγίου Φανουρίου και με τις ελεημοσύνες της, άσχετα προς το πίτες που έχετε εσείς, με τις προσευχές και με τις ελεημοσύνες της, ο γιος, ο Αγίος Φανουρίος, έσωσε τη μάνα του. Πού το λέει αυτό. Ε? Πού το λέει. Τα συναξάρια της Χριστίας. Έχω διαβάσει το βίο του και δεν το λέει. Λοιπόν, δεν το λέει. Και όμως δεν αναφέρεται, Μικαλάκη. Όχι, Κωνσταντίνο. Και έχει αντίρρηση τους άνθρωπους. Έχω αντίρρηση γιατί το θέμα δεν μου αρέσει. Εγώ έχω μια πολύ απλή, μια πολύ απλή, μια πολύ απλή. Συγγνώμη, θα έρθω με ένα βιβλίο και θα το δώσω εκεί. Και έχω... θα πάρω ένα σημείο. Δεν μου λες. Ή έχεις, εγώ στέκομαι σε κάποιον που είναι ο Μεγαλάκης, ο Βασιλάκης, που είναι τοποθετημένο σωστά και δεν λέει εγώ, το εγώ δεν έχει θέση. Λοιπόν, για την Αγία Γραφή μιλάω, όχι οι πατέρες, δεν μου λες, κάνει λάθος, ο Ιερός, εδώ, ο Ιερός Δαμασκηνός κάνει λάθος, ο Άγιος Χρυσόστομος κάνει λάθος, ο Άγιος Διονύσιος Ρωπαγίτης, μετά που σας διάβασε και τα ακούσαμε όλοι μας, μας λένε αιρετικά πράγματα, ώστε να πω εγώ δεν το δέχομαι, γιατί να πω το πω, είμαι πιο εγώ κάτι από αυτούς. Θα τα δεχτείς γιατί είναι τον Αγίου. Και έχουμε στο Βασιλάκη τώρα. Βασιλάκη, τι είπες εσύ, είπες κάτι που οριοθέτησες σωστά μια ερώτηση. Λέω, ας υποθέσουμε κάποιος. Ναι. Ας πούμε ότι ήταν και ασεβής. Και ας υποθέσουμε, ας πούμε, ότι ήταν και αιρετικός και ότι είχε και άγνοια αυτός ο άνθρωπος. Ασεβής, αιρετικός και άγνοια. Το κυριότερο δεν είχε πνευματική βάση στη ζωή του. Δεν είχε κάποια. Και βάζει το αιρετικό στη μέση. Βάζει και το αιρετικό στη μέση. Να βάλω και το αιρετικό στη μέση. Αλλά αγνία του το αιρετικό, όχι έτσι. Αναγνία. Α πούμε ότι ακολουθούσε κάποια ομάδα και είχε ξεφύγει από την εκκλησία και δεν παραδεχόταν την εκκλησία. Ναι. Ότι ήταν και με την εκκλησία, αλλά ήταν ας πούμε και με την ομάδα, έστω χωρίς να συμμετέχει σε αυτά τα οποία κάνει ομάδα. Ναι, ήταν αιρετικός, λέει, αλλά δεν είχε γνώση τι σημαίνει αίρεση. Ναι. Λέει αυτός ο άνθρωπος. Τι γίνεται με τις προσευχές. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Και πρέπει να πάρει την απάντηση. Λέει, για αυτόν τον αιρετικό έχω να δώσω δύο απαντήσεις. Δύο απαντήσεις. Η μία απάντηση είναι ότι σίγουρα αυτός που θα δώσει τη λύση είναι ο Θεός. Το γνωρίζει σε όλη τη σφαίρα που κινήθηκε, πώς κινήθηκε, το τοποθέτησε σωστά, την αγνία του είπες, έτσι. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε και ο Απόστολος Παύλος ήταν αιρετικός. Ήτανε, σίγουρα.
Το λέει ο ίδιος. Λέει, εγώ είχα φανατισμό πάνω στα θέματα της πίστεώς μου. Πίστευε στον εβραϊκό νόμο, σε αυτό που ο Θεός είχε δώσει στον Μωυσή, με φανατισμό. Και πάνω σε αυτή την ακρότητα του φανατισμού να πιστεύει στο μωυσαϊκό νόμο, πίστευε ότι πρόσφερε έργο στον Θεό με το να σκοτώνει τους χριστιανούς. Είναι έτσι, είναι έτσι. Λέει, αυτή η συμπεριφορά μου, που ανέφερα τώρα για τον Απόστολο Παύλο, ήταν συμπεριφορά άγνοιας. Είναι έτσι, Βασιλάκη. Ναι. Λέει, τους χρόνους της αγνοίας, ότι στηρίζεται στην άγνοια την μη κακοπροαίρετη, τα ξεγράφει ο Θεός, και αν βέβαια του πεις και συγγνώμη. Έτσι, τα ξεγράφει, λάθος είναι αυτό. Όχι, δεν νομίζω, γιατί κάθε ένας που τραβάει δρόμο στραβό, είτε στραβώ πάνω στην αμαρτία που περπατάμε, μιλάμε δηλαδή, είτε στη σκέψη, είτε στο έργο, σε κάποια στιγμή αφυπνιζόμαστε και λέμε, να τη διάβασα, εδώ πήγαινε στραβά, εν πάση περιπτώσει. Εκεί πια αρχίζει και λέμε ότι εκεί δεν υπάρχει προαίρεση. Απαντώνω στο Βασιλάκι και τα ακούμε όλοι μας, στους μη έχοντας προαίρεση κακή, δηλαδή μυαλό στραβό, που να μην επιδείξει διόρθωση. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει λύτρωση. Λύτρωση έχει ο άλλος που έχει αγαθή τη διάθεση, αλλά βρίσκεται στην αίρεση. Αυτός έχει ελαφρυντικά. Να πω μια παραγωγή. Να δες, μισό λεπτό, θα απαντήσεις. Αλλά ο Βασιλάκης έχει μια αίσθηση. Θα απαντήσεις, δεν έχει χώρο. Έλα, λέει Βασιλάκη. Εγώ δεν θα σας απαντήσω τίποτα. Θα ρωτήσω τίποτα άλλο, θα ρωτήσω ένα ακόμα. Ναι, ρώτησε. Τι γίνεται με τους αδιακόντους? Μπράβο. Κάνει μια ερώτηση, μπράβο. Αυτό είναι βασικό. Υπάρχει μία πλάνη, πέρασε, δεν είναι και αυτή, πλάνη, και λέει αυτή είναι μία αίρεση φωνή ανάμεσα στους βαπτισμένους χριστιανούς. Πλάνη, αίρεση φοβερή ανάμεσα στους βαπτισμένους. Τι έχουν, ποια είναι η πλάνη? Που είναι αδιάφοροι. Και μα που πιστεύουν ότι είναι χριστιανοί, γιατί πάνε μια φορά το χρόνο, λέει ο Βασιλάκης. Ή και δύο φορές το χρόνο, ή και τρεις φορές το χρόνο. Και σου λέει, είμαστε χριστιανοί. Και είναι αδιάφοροι. Και στον οκκλησιασμό και στη μελέτη της γραφής και σε έργα καλά και σε προσευχές και τέτοια πράγματα. Μου λέει, τι γίνεται με αυτούς, κύριε Κώστα? Τώρα, Βασιλάκη, μήπως πρέπει να θέσουμε το δεύτερο ερώτημα, όχι τι γίνεται, αλλά οι προσευχές μας εγγίζουν αυτούς? Αυτό. Και εδώ και μετά θάνατο, αυτό δεν είναι το δρες. Εκεί το θέμα δεν είναι. Γιατί αν πούμε τι γίνεται με αυτούς, άστα στα χέρια του Θεού θα σου πω. Αν όμως το θέμα μας είναι ένα, το ερώτημά μας. Απάνω στο θέμα μας. Ναι, στο θέμα. Θέτω το ερώτημα απλό, πολύ απλό. Αν καταλαβαίνετε το ερώτημα. Αυτοί οι αδιάφοροι άνθρωποι πλανεμένοι έφυγαν από τον κόσμο και πήγαν στην άλλη ζωή. Και ρωτάει ο Βασιλάκης τώρα, αυτούς οι προσευχές τους καλυτερεύουν τη θέση, τους βελτιώνουν, τους πάνε παραπέρα ακόμα και του καθεξής ή και ακόμα καλύτερα? Σίγουρα ναι. Γιατί αλίμονο να πούμε ότι ο Κύριος μας ζήτησε να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο και να μην, και αυτή η προσευχή που ζητάει να κάνουμε για όλους, δεν ξέρω, Βασιλάκη. Να μην εγγίζει η προσευχή και να μην έχει νόημα. Να μην εγγίζει η προσευχή αυτούς και να μην έχει νόημα. Τι λέτε εσείς? Πώς το βλέπετε? Ορίστε. Πρέπει να γίνεται πρώτα για τους άλλους και μετά για τον εαυτό μας. Για όλους. Άλλωστε, τι λέει στο κοινό του Αρχή Βασιλάκη, αν προσέξεις, λέει τους πεπλανημένους εν ζωή, εννοείται έτσι. Πάλι Βασίλη στην λειτουργία του, το Αγίου Βασίλειου λέει, τους πεπλανημένους επί συνάγαγε, λέει. Δηλαδή αυτούς που βρίσκονται στην αίρεση, όποιοι και αν είναι αυτοί, σε παρακαλούμε. Εμείς που προσευχόμαστε τώρα όλοι μες στην εκκλησία, ξαναφέρουν τους πάλι εδώ στον χώρο μέσα στην εκκλησία. Άρα η προσευχή έχει τη δύναμη. Και προσέξτε, δεν υπάρχει εξαίρεση. Εγγίζει τα σύμπαντα η προσευχή. Ουρανό, παράδεισο, κόλαση, δεν έχει αδυναμία η προσευχή. Έχει δυναμία, Βασιλάκη.
Όχι, εμείς την κάνουμε και εκεί όλα. Τώρα πώς ο Θεός θα ενεργήσει από εκεί και πέρα, είναι άλλη δουλειά. Το σημερινό θέμα μοιάζει και με το Ευαγγέλιο της Κυριακής, προχτές. Είχαμε νέα, παρακάλεσε τον Χριστό για να σώσει την κόρη της. Όχι, είναι αυτό νομίζω κάπως, δεν είναι το θέμα μας για τους εδώ. Το θέμα μας είναι για τις ψυχές που έχουν φύγει, αν αυτές οι ψυχές που έχουν φύγει και είναι στην άλλη ζωή, και στην κόραση και στον παράδεισο, με τις προσευχές μας και με τα έργα μας βελτιώνουμε τη θέση τους. Σίγουρα αφού γίνεται για το καλό. Και που το Κύριος και οι Απόστολοι το λένε, λέει, τι διάβασα προηγουμένως, οι μύστες και οι Απόστολοι του Κυρίου Ιησού Χριστού το θέσαν και θα παραμείνει αυτός στους αιώνας μέχρι την τελειά των αιώνων, διάβασα προηγουμένως. Άρα που το θέσαν σημαίνει ότι έχει τη δύναμη η προσευχή να κάνει το καλό. Έχει κάποιο σλάγμα το κοιτάξτε, για να μην είμαστε να μην φαίνεται ότι είμαστε αντιφατικοί σε κάποια πράγματα, καλό είναι να κοιτάξετε και εσείς να δείτε επιχειρήματα και να αφήσετε τον κύριο Μιχαλή και εμένα προσωπικά που έχω και εγώ κάποιες συστάσεις. Επιχειρήματα μέσα από την Αγία Γραφή για το συγκεκριμένο. Λοιπόν, όταν τόση ώρα εδώ τα ανοίγω και διαβάζω, το ερώτημά μου στην απάντηση, η απάντησή μου στο ερώτημά σου είναι από δικά μου ή των Αγίων Πατέρων. Γιατί οι πατέρες από δικά τους ή από την Αγία Γραφή διδάσκουν. Αν λοιπόν διδάσκουν από δικά τους, οφείλουμε να πούμε ότι δεν σε ακολουθούμε. Αν οι πατέρες μας μιλάνε με βάση την Αγία Γραφή το Άγιο Πνεύμα, τότε οφείλουμε να πούμε ναι. Για δε χωράει να λέμε όχι σε πατερικά πράγματα, γιατί τότε εμείς είμαστε σέρες. Δεν ρωτώ για σένα, το ίδιο εμένα. Έχεις, κύριε Παναγιώτη, τίποτα. Όχι, επικροτώ αυτά που λέω. Μα έτσι το βλέπω και εγώ. Να πω κάτι. Να πεις κάτι. Παρακολουθούμε στην Παλιά Διαθήκη ορισμένες, που λέει, εις μνημόσυνο. Ναι. Λέει ο Κύριος. Ναι. Και σε κάπου εκεί, σε κάποιο βασιλιά, στο Μανασί μάλλον, λέει ότι δεν εισχωρεί μνημόσυνο. Δηλαδή, σαν τα μνημόσυνα τα σημερινά, μετά Χριστό, είναι αυτή την έννοια έχει. Και στην Παλιά Διαθήκη. Όταν μιλάμε σήμερα, τα μνημόσυνα που γίνονταν τότε που λες εσύ, είχαν κάποια τέτοια μορφή. Ναι, αν είναι... Τέτοια μορφή. Πάντα όταν γίνεται κάτι θυσία για άφηση αμαρτίων, τέτοιο μνημόσυνο είναι, για καλό γίνεται. Γίνονται και ευχές ανάμεσα. Αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την Εκκλησία μας που είναι θεοείδητη, από το ίδιο Κύριο φτιαγμένη, που έχει δώσει ο Χριστός τον τρόπο που πρέπει η Εκκλησία να πορεύεται με τους κανόνες του δικού του. Και οι Απόστολοι συνέχεια με τους κανόνες του Χριστού. Και συνέχεια η Εκκλησία έτσι πορεύεται. Κύριε Κώστα, συμφωνείτε με μια πρόταση. Την άλλη εβδομάδα να φέρουμε και το πιδάλιο και να μας διαβάσετε τι συγκεκριμένη ερμηνεία δίνουν οι πατέρες βάσει του από τον Ιερόν Κανόνα με τη πλευρά για το θέμα των μνημοσύνων. Αν λυτρώνονται τελικά οι ψυχές ή απλώς ελαφρύνονται. Εντάξει, εδώ είναι κάποια πράγματα που τονίζεται στο βιβλίο. Ήθελα, είναι σας παρακαλώ, συγκεντρωτικές θέσεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Αλλά για να δούμε έτσι και από περιέργεια, ας πούμε και στο πιδάλιο, τι λέει μέσα το πιδάλιο, το οποίο είναι το τιμόνι της Εκκλησίας. Θέλω να παρακαλέσω. Συμφωνείτε? Εγώ θέλω και πάλι να απαντήσω. Εγώ, όταν μου λέτε συμφωνώ ή δεν συμφωνώ, δεν το δέχομαι. Ναι. Δεν το δέχομαι γιατί εγώ δεν θεσπίζω, ούτε βάζω νόμους δικούς μου. Ό,τι σας ανέφερα, αυτά που ανέφερα, είναι παρμένα από την ίδια την Εκκλησία του Χριστού, από τον Χριστό, τους Αποστόλους, τους Πατέρες. Δεν είπα κάτι δικό μου. Άρα το πιδάλιο δεν μπορεί να διαφέρει από εκείνα που λένε οι πατέρες. Αυτό θέλουμε να. Τι είναι δύσκολο δηλαδή να πειθαρχήσουμε σε αυτά που ακούμε. Από μια παραγωγή. Το γενικό συμπέρασμα, μισό λεπτό κύριε Γιάννη. Το γενικό συμπέρασμα. Μας προστάζει του Θεού ο Λόγος. Ένα, να προσευχόμαστε για τις ψυχές εκείνων που έρχονται. Καλός ή κακός. Άριστο. Μας προστάζει να κάνουμε καλά και καλά έργα για αυτές τις ψυχές αυτών. Καλός ή κακός. Αν έχουμε έσταση πάνω σε αυτό,
Από εκεί πέρα συζητάμε. Αν δεν υπάρχει έσταση, δεν είναι τέλειο. Κοιτάξτε, με αυτό το θέμα μας. Εκεί που θέλουμε να τεκμηριωθούν τα στοιχεία είναι, για να δούμε και τι λέει το πιδάλιο, τι λέει και η αγέραφη. Εγώ θα σε παρακαλέσω να μου πεις εσύ. Το θέμα. Εσύ θα παίρνεις τις ενστάσεις. Εγώ έχω το. Εγώ αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν έχω απλωσάτηση, έχω και με τις αμφιβολίες αν το θέλει. Εγώ αυτή τη στιγμή τελειώνω γιατί περιμένω και απ' έξω. Εγώ αυτή τη στιγμή καταλήγω για τον εαυτό μου και το έχω πει πολλές φορές. Όταν μου πει ένα μικρό παιδάκι, προσέξτε καλά αυτό που θα πω, μην έχει παρεμηνία. Κύριε, έρχονται πολλές φορές και μου λένε, αυτό ακούσαμε το θαύμα. Που στη λογική δεν έχει καμία πρόσβαση. Για να μην την ψυχή του παιδιού τη σκανδαλίσω, παιδί μου, και είναι και η πραγματικότητα αυτή. Ο Θεός δεν αδυνατεί σε τίποτα. Είναι. Και έτσι είναι η απάντηση. Και το παιδί παίρνει την αυτή του την απάντηση και στηρίζεται, και εσύ κάνεις καλό έργο. Και εγώ καταλήγω και λέγω. Γιατί έρχεται για το λογικό πράγμα. Η προσευχή είναι τόση δυνατή όσοι και ο Θεός. Άλλωστε το όρισε και για τους αγγέλους στον ουρανό και για τον Αδάμ και την Εύα στον παράδεισο. Έτσι ζούσαν στον παράδεισο και έτσι συνομιλούσαν με τον Θεό. Και το ίδιο θέσπισε και για μας. Και μας είπε έχετε τη δύναμη να βοηθάτε με εκείνο το έργο και τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Πάνω λοιπόν σε αυτό το διάγραμμα έχουμε υποχρεώσει να κινηθούμε. Αν είναι λάθος αυτό το διάγραμμα, τότε τι να πω, ότι κάνει λάθος ο Κύριος ή η Απόστολη. Αυτό το διάγραμμα που βάζουμε. Οφελούμε με την προσευχή. Οφελούμε με τα έργα τα καλά. Όλους τους, όλες τις ψυχές και όλους τους ανθρώπους. Εδώ ο Σωτηρόπουλος έκανε ένα ωραίο το κήρυγμα. Μου το θυμίζει τώρα πάνω. Λέει, το έχω πει κι άλλη φορά, το έχω πει εδώ αδερφιά. Ήτανε πάλευε με ένα αιρετικό χρόνια ολόκληρα. Χρόνια, πολλά χρόνια λέει. Στο τέλος, μια νύχτα ολόκληρη την αφιερώνει στην προσευχή. Λέει, Κύριε, εγώ θα σου μιλήσω σήμερα. Ο Θεολόγος. Λέει, θα σου μιλήσω όλη νύχτα σήμερα εγώ. Στην προσευχή βεβαίως. Και το δεν ξέρω τι του είπε, ασφαλώς θα έκλαψε ο άνθρωπος εκεί, θα του ζήτησε με μεγάλο καημό να σωθεί αυτή η ψυχή αιρετικιά. Πέρασε όλη νύχτα, σηκώθηκε το επόμενο πρωί. Δεν κοιμήθηκε βέβαια, στην προσευχή είναι πάνω ο άνθρωπος. Να πάει στη δουλειά του. Όπως προχωρούσε στον δρόμο, ακούει μια φωνή από πίσω. Νίκο παραδείγματος χάρη. Γυρίζει πίσω. Έλα εδώ του λέει, γιατί σήμερα δεν έχω κλείσει μάτι καθόλου, του λέει. Ο αιρετικός. Γιατί λες κλείσει μάτι. Ήμουνα μαζί σου όλη νύχτα σήμερα, του λέει. Γιατί. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, μου λέει. Και θέλω να πει τι να κάνω τώρα, να αλλάξω, να γίνω κι εγώ σαν και εσένα. Εδώ μιλάμε για ζωή εδώ. Το ζητούμενο είναι μεταθάνατο. Εγώ έθεσα και το μεταθάνατο και ισχύει πέρα για πέρα. Λύτρωση. Επαναλαμβάνω. Λύτρωση. Ναι, προσέξτε, η λύτρωση όχι γενικά, αν γενική αμνηστία σε όλους τους κολλασμένους. Τώρα μεταλλάζεται τώρα. Όχι, έτσι το είχε, Το είχε πει προηγουμένως. Η προσευχή όταν είναι θερμή μέσα από την Εκκλησία όλοι μας. Το Κύριο το μαραθώνουμε και αλλάζει αποφάσεις. Ναι. Δηλαδή με τον τρόπο αυτό. Ναι. Δεν μπορεί ένας που να με έχει κρυθεί, που είπε ο Ραμέ, ένα πλούσιο στην παραβολή, να βρέξει ο Λάζαρο. Και είπε όχι. Δηλαδή πώς εμείς θα το πούμε ναι. Πρόσεξε και πάλι στο λέγιο φορά. Εκεί είναι το εγώ, δηλαδή που δηλαδή, με διαφωνώ. Μιχαλάκη, να μην διαφωνείς, εγώ δεν έχω διαφωνία μαζί σου. Εγώ δεν έχω. Αλλά με τον τρόπο που φέρετε. Εγώ δεν έχω διαφωνία, αλλά εγώ είπα. Σου το είπε, εγώ είπα. Σε αυτούς, το είπα μάλιστα πολλές φορές τη λέξη που θα ακούσετε ξανά πάλι. Στους αμετανοήτως, αμετανόητους, κακοπροαίρετους. Εκεί πια. Εκεί είναι. Τώρα συμφωνούν. Ούτε βιβλία φέρνουν την Εντάξει. Και άλλη Δευτέρα παρακαλώ κάνουμε την ώρα μισή ώρα πίσω.
την ώρα μισή ώρα πίσω, δηλαδή 6.30. Τα ακούσατε όλοι έτσι. Μην έρθετε 6.30. Κοιτάξτε, κύριε Κώστα, ούτε και εγώ διαφωνώ με εσείς. Αλλά αν διαφωνούμε σε κάτι, διαφωνούμε για να δημιουργήσουμε σύγκριση. Διαφωνούμε και να γίνεται διάλογο. Είναι καλό διάλογο. Όχι διαφωνία, απορία. Εγώ δεν μου επιτρέπετε διαφωνία. Και όχι πολυλογία. Διαφωνία. Απορία με διαφωνία. Και όχι εκτός θέματος. Λοιπόν. Βγήκαμε εκτός θέματος. Όχι. Πολυλογία. Άγιος ο Θεός. Εξήμιση την άλλη φορά. Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, όλοι μαζί, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, προεδείς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, δευτέρω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επιτυχείς, τον άρτον ημών των ελπούσιων, δώσει ημίς σήμερον, κάθε σημεί τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέλειξη μας και αρμών, αλλά αφήσε ημάς από το πολιού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κατεντάμωση, 6.30 ώρα. 6.30. Και 6.30 είναι εκεί πέρα. Εκεί γύρω 6.30 λέει. Και στον χρόνο επάνω λέει ο κανόνας αποστολικός. Έχω εδώ ένα αποστολικό κανόνα. Αυτά αποδεικνύουμε πατέρες εκκλησίας, σωρία, κατάλογο ολόκληρο που μιλάνε ότι τα μνημόσυνα αυτών είναι οι Απόστολοι. Τι θα κάνανε οι πατέρες εκκλησίας, θα λέγανε άλλο δρόμο να ακολουθήσουμε. Όχι βέβαια, αλλά θα συγκιστούσαν και όπως συγκιστούν να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Δηλαδή την οδό της προσευχής για να δώσει ο Θεός την ημέρα της κρίσεως καλύτερη θέση από την που βρίσκονται σήμερα οι ψυχές των του κοιτημένου. Δεν θέλω να σταθώ άλλο παραπάνω σε αυτό. Θέλω να είχα κατά νου να φέρω και τον Ευεργετινό έργο. Ευεργετινός ξέρετε είναι τα βιβλία, τα ασκητικά της Εκκλησίας. Τα ασκητικά της Εκκλησίας. Για να βλέπαμε ζωντανά πια, που το διάβασα βέβαια, το κομμάτι εκείνο του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, που πήγαινε στον δρόμο και κλωτσάει το κρανίο, το επαναλαμβάνω και μια δεύτερη φορά για να μας βγει στο μυαλό. Και ανοίγει το διάλογο ο Αγίος Μακάριος με το κρανίο. Και βέβαια του είπε το κρανίο του μιλήσε και του είπε εγώ ανήκω σε αρχιερέα Ιερολάδο, αλλά οι προσευχές σου μας εγγίζουν και εμάς, μας εγγίζουν και εμάς.